Έντονα αντιδρούν εισαγωγής και εξαγωγής στις χρεώσεις των ιδιωτών διαχειριστών του λιμανιού Λεμεσού. Κάνουν λόγο για περιπτώσεις που φτάνουν μέχρι και διπλασιασμό των χρεώσεων. Σύσκεψη το πρωί στο ΚΕΒΕ με την εκ των διαχειριστριών εταιριών Eurogate να δέχεται καταιγισμό ερωτημάτων και παραπώνων. Καζάνι που βράζει, εισαγωγής και εξαγωγής εμπορευμάτων διαμαρτύρονται για τις χρεώσεις τις οποίες επέβαλε ο ιδιώτης διαχειριστής του λιμανιού Λεμεσού. Το φλέγον ζήτημα συζητήθηκε σε πολύ ωρή σύσκεψη υπό το ΚΕΒΕ, κατά την οποία οι εμπορευόμενοι είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν ερωτήματα και παράπονα στην διεύθυνση της διαχειρίστριας εταιρείας, παρουσία λειτουργών του Υπουργείου Μεταφορών. Με βάση το τι έχουμε ακούσει από τους επηρεαζόμενους, υπάρχουν δύο ειδών χρεώσεις, οι ρυθμιζόμενες και οι μη ρυθμιζόμενες. Φαίνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις οι χρεώσεις που βάλλονται από το λιμάνι, από τους διαχειριστές του λιμανιού είναι ψηλές. Έχει επισημανθεί έντονα αυτό το σημείο. Σε πολλές περιπτώσεις έγινε λόγος από τους εμπορευόμενους ακόμη και για διπλασιασμό των χρεώσεων σε ό,τι αφορά τα εμπορευματοκιβώτια. Η εκ των διαχειριστριών εταιριών Eurogate δεσμεύτηκε να εξετάσει τα παράπονα και μέχρι την Παρασκευή να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις προκειμένου να διαφανεί κατά πόσον υπάρχει περιθώριο μείωσης των χρεώσεων. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι μέσα από μια ιδιωτικοποίηση θα αυξηθούν τα κόστη λειτουργίας του λιμανιού. Αντίθετα, θα πρέπει να μειώνονται είτε ως αποτέλεσμα της καλύτερης αποδοτικότητας του λιμανιού και ως αποτέλεσμα χαμηλότερων χρεώσεων. Ήδη το Υπουργείο Μεταφορών με επιστολές του προς τους διαχειριστές του λιμανιού έχει ζητήσει διευκρινήσεις για σειρά μη ρυθμισμένων χρεώσεων οι οποίες κρίνονται ως υψηλές. Αύριο μάλιστα Υπουργείο Μεταφορών και διαχειρίστριες εταιρείες θα τα πούν κατηδίαν. Διαφορετικά είναι τα δεδομένα όσον αφορά τις ρυθμισμένες χρεώσεις. Όπως έχει διαπιστωθεί, για την ώρα βρίσκονται στην υψηλότερη τιμή τους, ωστόσο με την παρέλευση 24 μηνών υπάρχει περιθώριο επαναξιολόγησης τους.